Μαζεύω τα κουτάκια από τα αναψυκτικά, τα χαρτιά. Πόσο καιρό το κάνετε αυτό? Πολλά χρόνια, τώρα και 10 χρόνια. Οι Έλληνες αρχίζουν να αγκαλιάζουν την ανακύκλωση και παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης ως προς την κατοίκον διαχείριση σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Κατά 10% αυξήθηκε η ανακύκλωση σε σχέση με το 2014, καθώς ανακυκλώθηκαν 488.000 τόνοι υλικών. Καμιά φορά. Ναι, όταν τύχουν κάποια πράγματα τα πάω. Είναι λίγο παρακάτω, δεν με βολεύει. Είναι μακριά. Ναι. Τι ανακυκλώνεται κυρίως? Τα μπουκάλια, τα χαρτιά, τα αυτά. Βάζω τα σκουπίδια που είναι για σκουπίδια, ναι, και τα ανακύκλωσες ξεχωριστά. Πόσο καιρό το κάνετε αυτό? Χρόνια τώρα. Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι δεν προσαρμόζονται όλοι σε αυτή την λογική? Γιατί βαριούνται. Πόσα χρόνια το κάνετε? Ένα χρόνο περίπου. Γιατί άλλοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν? Δεν τους ενδιαφέρει μάλλον. Δεν τους ενδιαφέρει. Όχι, είναι διάφοροι. Το ξέρετε ότι είναι πολύ πιο οικονομικό γενικότερα να πληρώνουμε για τα απορρίμματα όταν από μόνοι μας και από το σπίτι μας κάνουμε τη διαλογή? Εγώ προσπαθώ να το κάνω αυτό και νομίζω ότι το έχω καταφέρει κατά ένα 50%. Με αργά αλλά σταθερά βήματα, οι πολίτες αρχίζουν να αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση, ωστόσο χρειάζονται αρκετά χρόνια για να εμπεδωθεί η αντίληψη της ανακύκλωσης. Θα γίνουν προγράμματα ενημέρωσης, θα πιστοποιήσεις του κόσμου σε πολύ ενταντικό ρυθμό, επικεντρωμένα βέβαια σε ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, τα οποία είναι και πιο ευεπίφορα, αλλά έχουν τα καλύτερα αυτές τις νέες πρακτικές. Με είχαν ενημερώσει αναλυτικά τα ανήψια μου, που ήταν τότε πολύ μικρά, που σημαίνει ότι στα σχολεία έχουν αρχίσει να κάνουν δουλειά, αυτό κατάλαβα. Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία και για τα Χανιά, σύμφωνα με τον Τάσο Βάμβοκα, καθώς οι Χανιώτες εμφανίζονται πρόθυμοι να ανακυκλώσουν. Αυξητικές είναι και οι τάσεις εδώ στο νομό Χανίων και πρέπει να σας πω ότι ως πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, ότι οι προσπάθειες και ο προγραμματισμός τον οποίο έχουμε ως επιχείρηση και ως Δήμος Χανίων βεβαίως, είναι διαρκώς να ενισχύουμε το παραγόμενο ποσόν της ανακύκλωσης. Αυτό που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό είναι ο εξυγχρονισμός του εργοστασίου που ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί, βρίσκεται πλέον στην τελευταία φάση του, όπου θα μας επιτρέψει τον ταχύτερο και καλύτερο διαχωρισμό. Βασικό πρόβλημα αναδεικνύεται η έλλειψη κάδων, κυρίως στην ενδοχώρα, αλλά και η ρήψη μέσα στους μπλε κάδους κοινών σκουπιδιών. Συνήθως όταν βρούμε ευκαιρία, όταν υπάρχει το κατάλληλο μέρος, θα αφήνουμε. Όχι συχνά δηλαδή. Μα δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέρη. Ανακυκλώνετε? Μάλλον. Καλημέρα. Όχι, κοπελιά, μένουμε σε χωριό. Και έχουμε. Όχι, όχι. Το ξέρετε ότι θα πληρώναμε λιγότερα απορρίμματα να κάναμε διαχωρισμό? Το ξέρω, αλλά στα χωριά δεν έχουν σε όλα. Θα πρέπει να μας βάλουν και ένα κάδο για μπουκάλια. Παρακαλώ να το φροντίσει ο Δήμαρχος. Τα απόβλητα συσκευασία στη χώρα μας μειώθηκαν ακόμα μία χρονιά, κυρίως εξαιτίας της πτωτικής πορείας της κατανάλωσης. Περισσότεροι από 488.000 τόνοι υλικών συσκευασίας και χαρτιού εντύπων ανακτήθηκαν και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση. Πάντως η κρίση δεν άφησε αλόβητη ούτε την ανακύκλωση. Στα χρόνια του μνημονίου τα απόβλητα συσκευασιών έχουν μειωθεί κατά 43% ως ευθύ αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης. Το είχε σαφείς επιπτώσεις στη μείωση των ποσοτήτων που ανακυκλώνονται.